Θα μείνουμε στα της ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή και το Πανεπιστήμιο που πρέπει. Να δούμε όμως αν αποτελεί πόλο και αν στηρίζεται και τι άλλο γίνεται με τις δράσεις που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη, ο οποίος είναι γνωστός πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Φλόρινας, του ΜΠΕΟΡ Βιομηχανικού. Καλησπέρα κύριε Σαπαλίδη. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη και τον χαιρετίζω και τον κύριο Μαδρίτη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Θέλουμε τα φώτα σας και την εμπειρία σας, έτσι, από την πραγματική οικονομία, έτσι. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα μετά από την απανθρακοποίηση που για μας εδώ δυστυχώς έγινε μόνο απολιγνητοποίηση, αν το σχέδιο μετάβασης αυτό που αποτέλεσε και νόμο είναι σε εξέλιξη, πού είναι οι ευκαιρίες, αν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες που εσείς εντοπίζετε και αν βρίσκεστε στήριξη από την πολιτεία. Για πείτε μας κύριε Σαπαλίδη. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε, κύριε Καρυπίδη, ότι για μας πρωταρχικό στόχος και μέλημα είναι η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, η θέση εργασίας. Εξάλλου και το σχέδιο δικής μετάβασης, το πρώτο του άρθρο είναι ότι πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα αυτοί που χάνουν την εργασία τους. Αυτό λοιπόν μέχρι στιγμής δεν το είδαμε. Τις επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας δεν τις έχουμε δει. Αντιθέτως, έχουμε δει φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες. Ο στόχος για μας λοιπόν είναι να προκαλέσουμε επενδυτές να έρθουν στην περιοχή, και να αναπτυχθεί ο αγροδιατροφικός τομέας, όπως έχουμε συνηθίσει εύκολα να λέμε, γιατί είναι μια εύκολη λύση που μπορούμε να λέμε αγροτική ανάπτυξη, αγροδιατροφικός τομέας, αλλά θέλει μια σειρά πραγμάτων, μια σειρά σχεδιασμών, κύριε Καρυπίδη, και όπως είπα και συνηθίζω να λέω ότι δεν έχουμε σχεδιάσει το μέλλον το 20ετή του 20ετού αναπτυξιακού στρατηγικού προσανατολισμού. Λοιπόν, πρέπει να σχεδιάσουμε τα επόμενα 20 χρόνια ή έστω τα 10 χρόνια πώς θέλουμε τη Δυτική Μακεδονία, πώς θέλουμε την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Τι θα κάνουμε με τα σύνορα, θα κάνουμε κάτι επιπλέον. Τι θα κάνουμε με τη σειρονικά δίκτυα, τι θα κάνουμε με τα οδικά δίκτυα. Ανάπτυξη, κύριε Καρυπίδη και κύριε Μαυρίδη, δεν πρόκειται να γίνει χωρίς σιδηρόδρομο και χωρίς οδικό δίκτυο. Βάτε λίγο μια ανωτελεία, επειδή είστε έμπειρος, έχετε πολλά χρόνια έτσι που ασχολείστε με τα δημόσια πράγματα και τη θέση την οποία κατέχετε ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Βλέπετε να υπάρχει συνέχεια στο κράτος, γιατί κάνουμε διαπιστώσεις, γίνονται σχεδιασμοί, αλλά κάποια στιγμή αυτοί οι σχεδιασμοί είτε αλλάζουν είτε εγκαταλείπονται. Έτσι. Δηλαδή η απόφαση του Πρωθυπουργού το 19 να φύγουμε τελείως από τον άνθρακα και ιδιαίτερα από τον λιγνίτη, να κλείσουμε ορυχεία, να κλείσουμε εργοστάσια, αυτό ήταν εκτός σχεδιασμού, δηλαδή δεν το φανταζόταν κάποιος. Γινόταν η συζήτηση έτσι για τη μεταλλιγνητική εποχή, κατατεθόταν οι προτάσεις, είχε μπει η Παγκόσμια Τράπεζα Τεχνικός Σύμβουλος με την Ευρώπη, στην περιφέρεια μας να είναι τρεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα γίνει και ο πιλότος πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, αλλά με ένα χρονοδιάγραμμα που να έχει τη δυνατότητα και εσείς και όλοι οι σχεδιάζοντες να γίνει ομαλά αυτή η μετάβαση, όχι με τη μορφή του σοκ. Βλέπετε να υπάρχει συνέχεια. Λέτε για το σιδηρόδρομο. Υπήρχε ένα διακρατικό πρόγραμμα, το Ιντερέγ, από όσο γνωρίζω εγώ, να γίνει ο σιδηρόδρομος και να βλέπει Βαλκάνια και κάποια στιγμή να φτάσουμε και στο κέντρο της Ευρώπης που είναι η αγορά της Γερμανίας. Συνεχίζεται αυτό, εγκαταλείφθηκε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός, είναι να έχει συνέχεια και η διοίκηση. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Και μετά τα Τέμπη, να προσθέσω έτσι για το σιδηρόδρομο, μετά το δυστύχημα των Τεμπών, ανακαλύψαμε ότι ο σιδηρόδρομος και στη Δυτική Μακεδονία και στη Φλόρινα, στη Σύραγγες, εκεί στον Άγρα και στον Άγιο Παντελήμωνα έχουν θέμα, έχουν πρόβλημα. Ναι. Και σταμάτησε. Δεν έχουμε τρένο μέχρι και τα σήμερα. 1,5 χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Για πείτε. Έχουμε μια οθωμανική γραμμή, συνδρομική γραμμή, η οποία μεταφέρονται στα λόγια του Ιταλού, όταν τον επισκεφτήκαμε για να ανοίξει επιτέλου αυτή η γραμμή, η οποία έχει κλείσει εδώ και 30 χρόνια με την Βόρεια Μακεδονία, και να φτάσει, κύριε Καρυπίδη, όπως σωστά είπατε, μέχρι τη Γερμανία, να αποτελέσει, όπως είχαμε πει και το 17, η περιοχή της Φλόρινας και της Τοριάς για μετακομιστικό κέντρο και σε όλη μάνη. Και αυτό είναι η συνέχεια του κράτους που είπατε. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν πρέπει λοιπόν να τα αναδείξουμε όλα αυτά. Και μάλιστα, εμείς είχαμε κάνει και το 17 ημερίδα εδώ με όλους τους θεσμικούς και αναδείξαμε ότι και η περιοχή γειτονάς και η περιοχή του Αμυνταίου αλλά και η περιοχή της Κίδρας και της Άρνησας μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την περιοχή, ώστε η περιοχή να χαρακτηριστεί για μετακομιστικό κέντρο και να δώσει, αν θέλετε, πλούτο στην περιοχή αλλά και ελπίδα. Γιατί αυτά είναι όλα, μπορούμε να λέμε, ευχολόγια. Αν δεν έχουμε τις υποδομές, αν δεν έχουμε διαμετακομιστικά κέντρα, αν δεν έχουμε σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο, ό,τι και να λέμε. Η Φλόρινα ακόμα παλεύει να κάνει κάθε το άξονα. Ακόμα παλεύει, δεν ξέρω δηλαδή. Η Πρέσπα έχει σοβαρότερο πρόβλημα. Βεβαίως και παίρνει κομβικό ρόλο η Καστοριά
με τη σύρα και τις κλεισούρες, όπου πλέον η Κοζάνη, το Λεμαΐδα, το Αμίντιο θα μεταφέρονται πολύ πιο εύκολα, αλλά κάτι πρέπει να γίνει και με Καρυπίδη και με τη Φλόρινα. Ο δρόμος λοιπόν, ο δρόμος για μας έχει μεγάλο πρόβλημα από τις, και τα σημεία κατοπλιστήσεων, αλλά είναι ένας δρόμος ο οποίος δέχεται ακραία καιρικά φαινόμενα. Φαίνεται ότι δεν εφαρμόστηκαν οι κανόνες τέχνης και της επιστήμης. Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, η υγρασία φοβερή, οπότε ό,τι και να κάνεις αυτό το δρόμο πάντα θα έχει πρόβλημα. Η περιοχή για να σωθεί θέλει άμεσα τούνελ στην περιοχή από τη Φλόρινα στην Πρέσπα για να μπορέσουμε να πάρουμε και κάποιο κομμάτι από το τουριστικό προϊόν, γιατί πρέπει να βλέπεις τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας περιοχής από την Αχρίδα. Κύριε Σαπαλίδη, μαζί σας είμαι σε αυτό, αλλά εδώ δεν μπορούμε να συνδέσουμε δρόμο απλό που είναι 5 χιλιόμετρα και τριόμαστε με τους γείτονές μας, ενώ για τον σταθμό της Μεθωρίου, το Μεθωριακό δρόμο. Στο Λεμό. Στις Πρέσπες, με τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, 5 χιλιόμετρα. Πότε αποφασίστηκε, κύριε Καρυπίδη, για το κράτος που έχει συνέχεια, αποφασίστηκε η διάνοιξη της συνοριακής διάθεσης. Το 18. Ακριβώς. Και χρήματα. Επιέθηκαν και τα χρήματα. Και μιλάμε για ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα σώσει πραγματικά την περιοχή 200 και πλέον χιλιάδων Βορειοευρωπαίων στην γειτονική χώρα. Και υψηλού εισοδήματος μου λένε είναι Ολλανδία, Άγγλοι και τέτοια, έτσι. Ακριβώς. Και ξέρετε, το τελευταίο διάστημα, εδώ και ένα χρόνο, επειδή έχει αλλάξει και το βιωτικό επίπεδο δίπλα στην γειτονική χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες οι οποίοι ψωνίζουν από τα καταστήματά μας και στο λιανικό εμπόριο. Και μάλιστα δεν στο κρύβω ότι το open mall που σχεδιάσαμε για τη Φλόρινα έχει στραμμένο το βλέμμα προς τη γειτονική αγορά. Ακόμα και με τη σελίδα και ετοιμάζουμε και με το που θα το δώσουμε στην κοινωνία το εμπορικό κέντρο όπως έχει χαρακτεί από το επιμελητήριο και από το κράτος. Ετοιμάζουμε να καλέσουμε με διάφορα event και διαφημίσεις τους γείτονες. Γιατί βλέπουμε ότι στα μαγαζιά μας εκτός από καφέ και σάντουιτς πλέον επισκέπτονται λιανικό εμπόριο αλλά και καθημερινές ανάγκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί έχουμε μια αγορά η οποία είναι πάνω από 80 με 100.000 πολίτες, τους οποίους αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό μίλησα για σχεδιασμό, κύριε Καρυπίδη. Τι θα κάνουμε τις γλύμνες μας, έτσι. Τι θα κάνουμε τα σύνορά μας, τι θα κάνουμε τα τοπικά προϊόντα, τι θα κάνουμε μετάβαση. Λέμε μετάβαση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο αμοχώρι της Φλόρινας καλλιεργούνταν πατάτα. Γιατί να μην πούμε πατάτες, γιατί να μην πούμε σε μια διαδικασία να βοηθήσουμε την περιοχή και να γίνει μια μεταβλητική μονάδα, την οποία να μπει το επιμελητήριο μπροστά και να ξεκινήσει η ανάπτυξη της των περιφέρειων της περιφερειακής ανότητας Φλόρινας. Χρηματοδοτούνται αυτές οι παρεμβάσεις. Είναι μέσα στο... Αυτές οι παρεμβάσεις ναι. Μπορούν να πιεστεί. Αυτή τη στιγμή δεν χρηματοδοτούνται μέσα από τα προγράμματα, αλλά βέβαια μέσα από το σχέδιο δίκης μετάβασης πιστεύω ότι μέσα από μια πίεση και διεκδίκηση είναι εφικτό να μπούμε στη διαδικασία, όπως και οι φράουλες στην περιοχή. Βλέπω και το Πανεπιστήμιο της Φλόρινας ότι ξεκινάει μια διαδικασία ξανά να μπει η φράουλα στην παραγωγή και στην ανάπτυξη. Είναι δράσεις οι οποίες μας δείχνουν από μόνους, αλλά πρέπει. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος αυτή τη χρονική στιγμή και να κάνει επένδυση. Πρέπει να δείξουμε κι εμείς, οι θεσμικοί, ότι πραγματικά στηρίζουμε τέτοιες ενέργειες για να βοηθήσουμε την περιοχή να πάει μπροστά. Θέλει δουλειά. Το σχέδιο δίκης μετάβασης είναι αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας το πω, σε μια διαδικασία μόνο το ανανεώσιμο πηγών ενέργειας. Ναι. Κώστα. Θέλω να ρωτήσω τι λέει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου στο μικρομεσαίο επαγγελματία που έχει ένα βεζινάδικο για παράδειγμα και που δεν σταυρώνει πελάτη γιατί και ο τελευταίος φλωρινιώτης βάζει βενζίνη από τη γειτονική χώρα. Και ένα δεύτερο, αν είστε ικανοποιημένος από τη λειτουργία της ΒΙΠΕ της Φλόρινας. Ξέρετε, ένα από τα παράπονα είναι ότι υπάρχει μια βιομηχανική περιοχή η οποία για μερικά μέτρα, εκατοντάδες μέτρα, δεν έχει σιροδρομικό δίκτυο για να μεταφερθούν τα προϊόντα. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Είναι τραγικό, λοιπόν, να έχεις μια βιομηχανική περιοχή η οποία έχει κάποιες αδυναμίες δομικές. Φυσικά είναι από τις καλύτερες βιομηχανικές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία, πιο οργανωμένη, αλλά έχει αρκετά πάρα πολλά προβλήματα. Επειδή συμμετείχα σε πολλές τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις με τη βιομηχανική περιοχή, υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο είναι ακριβή ενοικίαση, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα
στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις στην περιοχή αυτή. Επίσης, το σιδηρομικό δίκτυο είναι ένας από τις δομικές αδυναμίες και εδώ φαίνεται πολύ καλά ότι όταν σχεδιάστηκε, δεν σχεδιάστηκε για να ασχοληθεί η περιοχή, να επενδύσει η περιοχή στη γειτονική αγορά. Είναι τραγικό λοιπόν για 300 μέτρα δεν συνδέθηκε ποτέ αυτό το δίκτυο, αλλά και να συνδεότανε, κύριε Μαυρίδη και κύριε Καρυπίδη, δεν θα γινόταν και τίποτα, γιατί αυτή η γραμμή 30 χρόνια σταμάτησε. Φαίνεται, δεν υπήρχε ενδιαφέρον για εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας στην περιοχή αυτή. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τη Βόρεια Μακεδονία. Πολύ σωστά μιλάμε τα προϊόντα που μπορούν να φτάσουν, γιατί υπάρχει ένα τέλειο σιδηρομικό δίκτυο μέχρι τη Γερμανία. Και μάλιστα πολλές φορές ο πρόξενός μας, μαζί με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον επιμελητήριο της Νοτίου Βορείου Μακεδονίας και παρόν και υπουργός μεταφορών, μου ερωτούσαν τι θα γίνει αν λειτουργήσει ποτέ αυτή η γραμμή. Επίσης, τελευταία, όταν βρεθήκαμε στην Τρενοσέ, μιλήσαμε με τον βουλευτή, τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Αντωνιάδη, και μας ζητήσαμε, γιατί είχε ζητήσει η πλευρά της Βορείου Μακεδονίας να χρησιμοποιήσει αυτή τη γραμμή με δημοσίευμα της Μακεδονίας, έγινε το Νοέμβριο πρόπερση, για να μεταφέρουν, να πηγαίνουν από εδώ στον Πλαταμόνα. Και τότε πήγαμε να ζητήσουμε την επαλειτουργία αυτής της γραμμής, η οποία είχε σταματήσει εδώ και 30 χρόνια, η οποία για μας αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα. Εκεί συναντηθήκαμε τον Ιταλό, με τους δύο διευθυντές εμπορικών και των εμπορευμάτων και των μεταφορών, ο οποίος μάλιστα είναι και η γυναίκα του από την περιοχή της δικιάς μας των επιβατικών μεταφορών. Μας είπε ο Ιταλός ότι έχει διάθεση πραγματικά, αν υπάρχει το ΝΑΣ, το εξήγησα εγώ ότι η γραμμή μπορεί να μεταφέρει προϊόντα, και είπε ότι επαφείται πλέον στην κυβέρνηση, αν συνεχίσει την διαδικασία. Εκεί μας είπε όμως ότι ο Ιταλός ότι η γραμμή στην περιοχή της Άρνησας, στα δύο τούνελ, έχει αρκετά προβλήματα όσον αφορά τις κλίσεις και πρέπει να διορθωθεί αυτή η γραμμή. Αμέσως μετά έγινε το δυστύχημα των Τεμπών, οπότε η γραμμή, καταλαβαίνετε, δεν ξέρω κατά πόσο καιρό θα μείνει έτσι και πόσο θα χρειαστεί να... πότε θα επιδιορθωθεί. Οπότε η Φλόρινα απομονώνεται λοιπόν και από το τρένο, δεν έχει κάθετο σύνδεση με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας, έχουμε τα προβλήματα στην Πρέσπα, έχουμε εκεί στο Αμύντιο στον Άγιο Παντελήμωνα, είμαστε σε μια κατάσταση απομονωμένη, μπορώ να πω, αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, κανείς επιχειρηματίας δεν θα έρθει να επενδύσει όταν τουλάχιστον δεν έχει σιδηρόδρομο, δρόμο και βιομηχανική περιοχή, η οποία έχει αρκετές αδυναμίες, έχει ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό, το οποίο είναι ακριβό για τους, επιχειρηματίες να έρθουν στην περιοχή. Οπότε έχουμε αρκετά προβλήματα, τα οποία σας είπα, πρέπει άμεσα, αν δεν θέλουμε, να φύγουν και άλλοι 10.012 την επόμενη δεκαετία, να κάνουμε σοβαρές παρεμβάσεις για να διορθώσουμε και να αποτελέσει, αν θέλετε, συγκριτικό πλεονέκτημα. Η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη, δεν είναι ευχολόγια, δεν είναι καλλιεργήστε τη γη, είναι πώς θα μεταποιήσουμε, είναι πώς θα προωθήσουμε, είναι πώς θα πουλήσουμε, πώς θα εκπαιδεύσουμε, η καινοτομία, οι νέες τεχνικές, είναι πράγματα τα οποία θέλουν εκπαίδευση και σοβαρότητα. Και όχι μια εκπαίδευση ενός σεμιναρίου 2 ή 5 μηνών, μια εκπαίδευση πραγματική, όπως προσπαθούμε να κάνουμε τώρα με τα ΙΕΚ, με την ΕΠΑΛ, όπου δίνουμε κατευθύνσεις σε ειδικότητες οι οποίες θα είναι παραγωγικές στην περιοχή και πραγματικά τα παιδιά που θα φοιτήσουν θα βρουν δουλειά και δεν θα είναι ανάγκη πάλι. Αυτή την προσπάθεια κινεί το επιμελητήριο να δώσει τα φώτα του, να ενημερώσει τον κόσμο, είτε με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, μπαίνουμε στα σχολεία, μιλάμε στα παιδιά. Τι μπορεί να κάνει κάποιος στην περιοχή, σε τι μπορεί να ασχοληθεί. Για μας ο τουρισμός είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε σίγουρα τα πιο λίγα ξενοδοχεία, τα δωμάτια μας δεν είναι πολλά, οπότε και τα ξενοδοχεία θέλουν βελτίωση, θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα, να στηρίξει βεβαίως και για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, βεβαίως και για τον Βεσσινοπόλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα που είναι πολύ σοβαρό. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερα από την πολιτεία. Πρέπει να στηριχθούν, γιατί από τα σύνορα κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί πιστέψαμε πραγματικά στις συνεργασίες με εξωστρέφεια. Δεν φοβηθήκαμε, βγήκαμε. Σεβόμαστε πάρα πολύ τα σύνορά μας, σεβόμαστε και τα σύνορα των γειτόνων μας. Δημιουργήσαμε συνθήκες φιλίας, συνεργασίας. Σε λίγο το επιμελητήριο θα υποδεχτεί μια αποστολή από
πετυχημένους πάνω από 20 Τούρκους επιχειρηματίες. Ανοίγει λοιπόν το επιμελητήριο. Η εξωστρέφεια είναι για μας πρωταγωνιστικός ρόλος. Πιστεύουμε στη διείσδυση των επιχειρήσεων, όπως συνηθίζουν να λέω, με την επιθετική πολιτική. Πρέπει να μπούμε πραγματικά στις αγορές. Πρέπει να δυναμώσουμε την επιχειρηματικότητα. Μας έχει δείξει ότι η αγροδιατροφή, η οργανωμένη αγροδιατροφή, οι φλωρινιώτικες επιχειρήσεις που πιστεύω είναι αρκετές, πέρασαν μέσα από την κρίση, πέρασαν σχεδόν αλόβητες, δημιουργήσαν θέσεις εργασίας. Μας δείχνουν ότι η Φλόρινα έχει ένα υψηλό αγροδιατροφικό πεδίο, μπορεί να βγει στις αγορές, θέλει στήριξη, θέλει ενίσχυση.